Μη μου το κρύβεις άλλο, Μπέτι. Η Κριστίνα είναι κόρη μου. Πες το μου. Κριστίνα! Κριστίνα! Κριστίνα, στάσου! Κριστίνα! Τι έγινε? Τι έγινε? Τελικά δεν την άφησες να πάει στο κήπεδο? Όχι, δεν είναι αυτό. Α, όχι. Συγγνώμη, τι έγινε εδώ? Μας άκουσε. Τα άκουσε όλα. Τι άκουσε? Τι άκουσε? Είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά. Να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό. Αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Ολέ ολά, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε. Πώς, δηλαδή εσύ? Ναι, ναι, Ρόκη, εγώ είμαι ο πατέρας της Κριστίνα. Μα πώς είσαι ο πατέρας της Κριστίνα? Πώς άντεξες μακριά της τόσο καιρό? Είσαι απαράδεκτος. Σταμάτα, σταμάτα, Ρόκη. Όχι, δεν σταματάω καθόλου. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Σε παρακαλώ. Μα δεν ήξερε τίποτα. Πώς δεν ήξερε τίποτα? Όχι, 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 όχι. Δεν του το είχες πει? Δεν του το είπα ποτέ. Μα γιατί? Γιατί όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουν έγκυος εκείνη την ίδια μέρα, ο Τίτο μου είπε ότι θα έφευγε από την πόλη. Ναι. Μου είπε επίσης ότι δεν ήταν σίγουρος για τη σχέση μας και ότι ήθελε να το σκεφτεί. Τι θέλεις να έκανε, να τον δέσμευα με ένα παιδί? Κι όμως είχε κάθε δικαίωμα να μάθει για την κόρη του, Μπέτι. Γιατί πάντα να τα φορτώνεσαι όλα εσύ? Δεν ξέρω τι να πω. Τελικά νιώθω ότι ευθύνομαι κι εγώ. Αισθάνομαι πολύ άσχημα, Ρόκη. Α, ναι, αισθάνεσαι άσχημα. Δεν είσαι ο μόνος. Πιο πολύ όμως υποφέρει η Κριστίνα. Πάνω τη βρω. Αυτό είναι άδικο. Γίνονται διακρίσεις. Καλά λες. Γιατί τα αγόρια και όχι εμείς? Είναι αδικία. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Σωστά. Γιατί είμαστε θυμωμένες? Α, Σοφία. Γιατί τα αγόρια θα κάνουν μαθήματα φίλου και εμάς δεν μας είπαν τίποτα? Αφήστε τους να φιλιούνται μόνοι τους. Έτσι, σκασίλα μας και εμάς. Μαζί σου. Κοριτσιά, γιατί δεν βρίσκουμε κι εμείς μια δασκάλα να μας κάνει μαθήματα για το φιλί? Πολύ καλή ιδέα, Βίκη. Εγώ προτιμώ δάσκαλο και ψηφίζω το Ρίκι Μάρτιν. Ανδρέα, σιγά μην έρθει εδώ ο Ρίκι Μάρτιν να κάνει μαθήματα φιλιού σε εμάς. Φυσικά, Ανδρέα, τι είναι αυτά που λες? Καλύτερα να καλέσουμε τον Ενρίκη Ιγκλέσιας. Κορίτσια, αφήστε τις ανοησίες. Εγώ πιστεύω ότι καταλληλότερη για να μας μάθει να φιλάμε είναι η Μέκα. Όχι, η Μέκα δεν έχει σύντροφο. Η ίδια χρειάζεται εξάσκηση. Ίσως μπορεί η μαμά. Όχι, σίγουρα χρειάζεται κότσια για να φιλάει τον Αλφόνσο. Τα βρήκα, η Μπέτι μπορεί να μας μάθει. Ναι. Όχι, ο άντρας της είναι στην Ουρουγουάη. Γι' αυτό θα κάνουμε μαθήματα διαλληλογραφίας. Κορίτσια, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα αγόρια να μάθουν να δίνουν καλύτερα φιλιά από εμάς. Πρέπει να βρούμε μία δασκάλα. Ελάτε να σκεφτούμε, ελάτε, ποια λέτε? Ποια? Ποια? Διάκο, πώς δεν ήρθε ακόμα ο πατέρας σου?
Δεν ξέρω, θα έπρεπε να ήταν εδώ. Μπορεί να ξέχασε ότι έχουμε προπόνηση. Τι λες? Ο κύριος Λουτσέρα να ξεχάσει? Μπορεί να έφαγε καμιά μπάλα στο κεφάλι όπως η Βερόνικα και να έγινε μπαμπάς δυναμίτης. Σόκα τι λες! Η Φινίτα είναι. Πέρνα Φινίτα, αντιμένοι είμαστε. Γεια σας. Ο κύριος Λουτσέρα μόλις με ειδοποίησε ότι δεν θα έρθει. Γιατί, έγινε τίποτα? Όχι. Δηλαδή ναι. Τι? Η Κριστίνα εξαφανίστηκε και την ψάχνει. Τι λες? Πώς εξαφανίστηκε η Κριστίνα? Μου είπε να μην ανησυχείτε, μπορείτε να προπονηθείτε μόνοι σας, ναι? Με τίποτα! Εγώ θα πάω να τη βρω, φεύγω! Έρχομαι κι εγώ! Κι εγώ! Βίκτορ, τι γράφεις εκεί? Φτιάχνω μια λίστα για το αυριανό μάθημα, γυναίκα. Α, ακόμα ασχολείσαι με εκείνα τα νόητα μαθήματα κοπλιμέντων, ναι? Όχι, πού τα θυμήθηκες. Αυτά ήταν προϊστορικά, τώρα είναι πολύ πιο σοβαρά. Τι μαθήματα είναι τότε? Φιλού. Τι φιλού μου λες? Κάνω μια λίστα φιλιών. Λίστα άντρα μου, μη μου πεις ότι υπάρχουν πολλά είδη φιλιών. Άπειρα. Και ποια είναι? Έχουμε για παράδειγμα το φιλί του λαγού. Βλέπεις, δεν το κάνεις καλά. Μετά είναι το τοπικό το Πικάσο. Ή αλλιώς όπως το λέμε το παθιάρικο. Πώς είναι αυτό? Θα σου δείξω άλλη φορά. Κύριε Βίκτορ. Α, γεια σου κύριε Λτσέρο. Τι θα ήθελες? Μήπως είδατε την Κριστίνα? Όχι. Έφαγα τον τόπο να σε βρω, Κριστίνα. Μόκα. Ανησύχησα τόσο πολύ που μου κόπηκε η όρεξη. Πώς με βρήκες? Να, θυμάσαι που μου είπες κάποια μέρα πως όταν είσαι λυπημένη έρχεσαι στο ποτάμι? Είσαι πολύ λυπημένη, πώς κατάλαβες ότι ήμουν λυπημένη? Να, δεν εξαφανίζεσαι όταν είσαι χαρούμενη? Μα δεν σε έχω δει ποτέ έτσι. Κάνω λάθος? Καλά, θες να μου πεις τι έγινε? Έπρεπε να μου είχες πει ότι είσαι έγκυος. Για ποιο λόγο είχες αποφασίσει να φύγεις? Και τη σχέση έχει αυτό, Μπέτι? Δεν μπορούσα να αλλάξω γνώμη? Κανείς δεν αλλάζει γνώμη με το ζόρι και το ξέρεις αυτό. Χρειάζεται αγάπη. Ας υποθέσουμε ότι σου είχα πει πως ήμουν έγκυος. Τι θα είχε συμβεί? Θα με ερωτευόσουν? Θα με παντρευόσουν? Αλλά γιατί, για το παιδί? Μόνο για αυτό και για τίποτα άλλο. Okay. Λίγο σου φαίνεται αυτό? Για ένα ζευγάρι δεν αρκεί μόνο αυτό. Είχα το δικαίωμα να γνωρίζω την κόρη μου. Όπως έχει και η Κριστίνα να ξέρει τον πατέρα της. Τη βρήκες? Δεν είναι πουθενά, Μπέτι. Η Κριστίνα εξαφανίστηκε. Θα μου πεις τελικά τι έγινε? Ή θα πεθάνουμε εδώ πέρα από το κρύο? Καλά. Ξέρεις ότι εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ τον μπαμπά μου. Ναι. Λοιπόν, εμφανίστηκε. Ποιος εμφανίστηκε? Ο μπαμπάς μου. Μα έτσι ξαφνικά? Ας πούμε ναι. Σου έχω μιλήσει για τον Τίτο, Και τι σχέση έχει τώρα ο Τίτο με τον μπαμπά σου? Α, αυτός ο Τίτο είναι ο μπαμπάς σου? Ναι, Μπόκα. Γι' αυτό είμαι χάλια. Δεν ξέρω τι να κάνω, στα αλήθεια. Καλά, δεν ήθελες να έχεις μπαμπά? Τώρα τον έχεις. Όχι, Μπόκα, δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου το έκρυβαν. Τυχαία το έμαθα. Ήταν ο μπαμπάς μου και το έμαθα τυχαία. Ναι, είναι σκληρό. Ποτέ θα το συγχωρήσω. Ούτε εκείνον, ούτε τη μαμά. Ποτέ. Άκου, Χρύς. Εγώ δεν είμαι πανέξυπνος. Αλλά έχω μνήμη. Κάποτε ο θείος σου μου είπε ότι τα προβλήματα είναι για να τα αντιμετωπίζουμε. Αυτό που κάνεις είναι χειρότερο. Μπόκα μου, το έκρυβαν. Εντάξει, σου το έκρυβαν. Τώρα όμως, εσύ έχεις την μπάλα. Στο χέρι σου είναι να βάλεις γκολ. Τώρα μπορείς να κάνεις το παιχνίδι σου. Εσύ έχεις τον έλεγχο. Να, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από σένα εξαρτάται η αλήθεια. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα φανερώσει τον μπαμπά σου ή όχι. Κοίτα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Δεν είμαι και σαΐνη, αλλά ελπίζω να κατάλαβες. Σε ευχαριστώ, Μπόκα.
Να ξέρεις ότι είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Δεν μπορώ, παιδιά. Κι εγώ νιώθω άσχημα που προπονήθηκα. Ναι, αφού σου έβαλε 3 γκολ, φέτε. Α, δεν είναι γι' αυτό, χαζέ. Ναι, κι εγώ νιώθω άσχημα. Ο Ντιέγκο και ο Μπόκα προσπαθούν να βρουν την Κριστίνα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και παίζουμε μπάλα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μας το ζήτησε ο κύριος Λουτσέρο. Τότε σταματήστε την κρίνια και ψάξτε να τη βρείτε. Ναι, για πες μας πού. Δεν ξέρω πού πάει ένα κορίτσι όταν χάνεται. Ο Ταρούς έχει δίκιο, παιδιά. Αν ανησυχούμε, ας κάνουμε κάτι. Ναι, το βρήκα. Να χωριστούμε σε ομάδες και να ψάξουμε σε μέρη που πάει η Κριστίνα. Στο εμπορικό, στο σχολείο, στην πλατεία. Ωραία. Αλλάζουμε και φεύγουμε. Ναι, ναι, εντάξει, πάμε. Έγινε. Δεν μπορώ να περιμένω εδώ. Πάω να ψάξω πάλι. Θα πάω κι εγώ, Μπέτη. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου? Ας κάνουμε μαζί κάτι για την Κριστίνα. Πάμε να τη βρούμε. Τίτο, μου έρχεται στα αλήθεια να πεθάνω. Κλάψε να ξεσπάσεις. Συγγνώμη. Είναι η Κριστίνα εδώ? Όχι, δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Ευχαριστώ. Χακακίρα, χακίρα! Χακακίρα, χακίρα! Ωραία, ωραία, πάμε Καστόν. Κάνω και εσύ χάκα. Είναι διαταγή, παιδί μου, πάμε. Δεν τρελάθηκα να κάνω νοησίες. Γιατί δεν παίζουμε ποδόσφαιρο καλύτερα? Καστόν, το χάκα δεν είναι καθόλου νοησία. Είναι το λειτουργικό πολέμου των δυναμητών. Τι είσαι δυναμίτης όπως αυτή? Άμα γίνω σαν αυτούς θα αυτοκτονήσω, Αλφόνσο. Καλύτερα να προπονηθούμε. Μας περιμένει δύσκολος αγώνας με τους Τίγρες από Ροζάριο. Για στον Σίτο, αυτός ο αγώνας είναι κανονισμένος. Πώς είναι κανονισμένος? Ναι, Γκαστόν, τον έχω τακτοποιήσει. Δεν καταλαβαίνω. Είναι δικός μας, τακτοποιήθηκε. Τι κοιτάκα, είναι δικός μας. Μα τι κάνεις, δάσκαλε? Δεν καταλαβαίνεις ότι το καρφί θα τα ξεράσει όλα στον προπονητή των Ατρόμητων? Ντόβερ, μην είναι ήσυχος. Ο Γκαστόν δεν πρόκειται να πει απολύτως τίποτα. Και ξέρεις γιατί? Έχουμε ένα μυστικό εμείς οι δυο. Έτσι, Γκαστόν? Ανησυχώ, Μου φαίνεται ότι πρέπει να πάμε στην αστυνομία. Ναι, Ροκέλα, αν δεν περάσω 48 ώρες δεν δηλώνεται εξαφάνιση. Πού έχει πάει αυτό το κορίτσι, πού να είναι? Ηρέμησε, Μπέτη, την ψάχνουν όλα τα παιδιά. Τα συνάντησα πριν από λίγο. Ανοιχτώσει και δεν έρθει, θα πεθάνω. Ηρέμησε, Μπέτη, ηρέμησε. Θα συναντηθώ με κάποιο φίλο στο ζαχαροπλαστείο κοντά στο σταθμό και θα ψάξουμε να τη βρούμε μαζί. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να έχει πάει μακριά. Σίγουρα θα βρεθεί. Έτσι λες? Σίγουρα, Μπέτη, σίγουρα. Ευχαριστώ, Μπόκα. Άσε με μόνη μαζί τους. Έγινε. Γεια. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια. Όλε όλα. Κριστίνα, πού ήσουν? Ελικιά μου, είσαι καλά, είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Αλλά θέλω να μιλήσουμε. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Όχι. Και οι τρεις μας θα μιλήσουμε. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία εγώ πάω στη Λέσχη για καρέρα ποτό και θα σας αφήσω μόνος, Σ' αγαπάω, χαρά μου. Κι εγώ. Σου ορκίζομαι ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ούτε κι εγώ. Κοίτα, Κριστίνα, η μαμά σου ήταν πολύ σημαντική για μένα. Αλλά δεν μπορέσαμε να ζήσουμε μαζί. Γιατί έτσι διάλεξε η μοίρα μας. Είμαι όμως πολύ ευτυχισμένος που έχω μια κόρη. Και ακόμα πιο ευτυχισμένος που αυτή η κόρη είσαι εσύ. Μπορώ να σε αγκαλιάσω? Φυσικά, και το ρωτάς? Συγγνώμη, μωρό μου. Δεν πειράζει, μαμά. Δεν πειράζει. Η
Ησυχάστε, παιδιά, ε! Η Κριστίνα βρέθηκε! Μπράβο! Και πού ήταν? Δεν ξέρω, πάντως τώρα είναι στο σπίτι της. Μα τι έγινε τελικά, Μπόκα? Ναι, γιατί εμείς μόλις τώρα μάθαμε ότι εξαφανίστηκε. Ωραία, να ειδοποιήσουμε τα παιδιά ότι εμφανίστηκε, γιατί την ψάχνουν ακόμα. Όλα καλά, η Κριστίνα γύρισε. Αυτό έχει σημασία. Όχι, κάτι άλλο έχει σημασία. Ναι, ότι αύριο παίζουμε με τους Τρικολόρε. Όχι, κάτι καλύτερο. Αύριο ξεκινάμε μαθήματα φιλιού στη σχολή των χαμένων εραστών. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Χρειαζόμαστε κάποιες για εξάσκηση. Εμάς πάντως βγάλτε μας από το μυαλό σας. Μπορείτε να βασίζεστε σε μένα. Σοφία! Καλά, αλλά πρώτα πρέπει να υπογράψετε κάτι. Ξεχάστε, παιδιά, αν υπογράψετε θα πρέπει να περιμένετε καμιά 20 χρόνια. Για γάμο. Μαρού, πού χάθηκες εσύ? Λοιπόν, τι είπε η Μπέτη, δεν έχετε να κλείνω σκάλα μας? Όχι, δεν τη βρήκα. Βέρο, έλα, θέλω να σου μιλήσω. Τι γκολάρα, παιδιά! Πού είδες τον γκολ, 0-0 είναι! Όχι, όχι, για τα γλυκάκια το λέω, είναι πολύ νόστιμο. Ναι, τέλεια. Πάλι καλά που έχουμε κι αυτά, γιατί ο αγώνας είναι πολύ βαρετός. Παιδιά, φαντάζεστε τον ιδανικό αγώνα? Μα εγώ δεν ξέρω, για πες μας. Λοιπόν, η μια ομάδα θα έχει προπονητή τον Μπέκερμαν και η άλλη τον κύριο Λουτσέρο. Μάλιστα, ο τέλειος συνδυασμός. Τέλειος θα είναι αν τρώμε και γλυκάκια. Παιδιά, έχω νέα. Τι, ο Αλφός έβγαλε πάλι τριγές? Όχι, δεν είναι αυτό. Πάντως κάτι ετοιμάζει. Τι έκανε πάλι ο ανόητος? Κανόνισε τον αγώνα με τους Τίγρες. Τι κανόνισε, λέει? Ναι, οι δυναμίτες θα νικήσουν σίγουρα. Αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο. Α, όχι, αυτός δεν είναι άντρας. Ντροπιάσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βέβαια δεν μας κάνει εντύπωση με αυτή την τρελή που έχει στο σπίτι του. Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα στους ατρόμητους, πιάσε τις βλακίες, Γκαστόν. Μακάρι να μπορούσα. Κάτι πρέπει να κάνουμε πάντως. Παιδιά, μη σας ξεφύγει τίποτα. Αν το μάθει ο Αλφόνσο. Τι, τι θα κάνει, Γκαστόν? Θα σε δείρει? Μακάρι να ήταν αυτό. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Το θρίαμβο των δυναμητών. Την επιτυχία μας. Ζήτω οι δυναμίτες. Ζήτω. Μαρία. Ναι, Μαρία, κύριε. Σου λέω ειλικρινά ότι είχες ένα θαυμάσιο άντρα. Δεν καταλαβαίνω πως τον άφησε να σου φύγει, Μαρία. Είναι τόσο αλτρουιστής. Βοηθάει τους φίλους του. Μιλάτε για τον Μικέ? Φυσικά, ναι. Είχες πολλούς άντρες, Μαρία? Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, κύριε. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις, Μαρία. Απλά σου λέω ότι ο άντρας σου είναι υπέροχος άνθρωπος. Μπορείς να φύγεις, Μαρία, άντε στη δουλειά σου. Πώς? Μπορείς να πηγαίνεις. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Άντε. Η σοκολάτα μου και τα μπισκότα μου. Αλφόνσο, αυτοί το έκαναν. Διώξ' τους. Τιμωρήσε τους αμέσως. Κόκκινη κάρτα, ε! Oh, τι είπες για κόκκινη κάρτα? Τι είπες? Ένα αστείο έκανα, παιδιά. Θέλετε κι άλλα? Ξέρεις, θα ήθελα να γνωριστούμε κάπως καλύτερα. Να μάθω ποια είσαι, τι κάνεις, τι ονειρεύεσαι. Κι εγώ θέλω να σε γνωρίσω. Αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει σε σένα. Α, ναι, τι πράγμα? Είσαι μπόκα στο κόκαλο, όπως εγώ. Ναι. Αν ήσουν άλλη ομάδα, δεν θα σε είχα προσέξει. Μοιάζουμε σε πολλά, ε. Ναι, Τίτο. Μου φαίνεται περίεργο, πρωτόγνωρο που είμαι πατέρας. Έχω μια κόρη. Θα μου μάθεις να είμαι μπαμπάς? Κάποια μέρα θα με φωνάζεις μπαμπά. Χρειάζομαι χρόνο. Πόσο? Ένα χρόνο, δύο, ένα αιώνα, πόσο? 15 λεπτά είναι αρκετά. Κριστίνα, ναι. Σχετικά με αυτό που ζήτησες, να πας στο γήπεδο με τον Τίτο. Μ' αφήνεις, έτσι? Όχι. 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 Δεν θα πας με τον Τίτο. Θα πας με τον μπαμπά σου. Μπορώ να μάθω τι κάνεις εκεί, Τερούσα? Φτιάχνω ένα σάντουιτς με κοτόπουλο. Τι σάντουιτς με κοτόπουλο? Εγώ βλέπω μόνο μαγιονέζα πάνω στο ψωμί. Μα τι λες, με τη μαγιονέζα φινίτα ζωγραφίζεις ό,τι θέλεις. Κοίτα, δεν είναι ωραίο το κοτοπουλάκι μου? Είδες τι υπέροχα σχέδια κάνεις με τη μαγιονέζα? Άσε που είναι μούρια, θες? Αμέ? Αγόρασε, αυτό είναι για μένα. Τι, Μαρού, τι είπες? Αλήθεια, η Μπέτη απατά τον μπαμπά. Α, σταμάτα να λες ανοησίες. Μα είναι αλήθεια, τη βρήκαν καλιά με τον Τίτο. Με τον Τίτο? Ναι, πρέπει να το πούμε αμέσως στον μπαμπά. Νέο
ασάνθρω. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Πρέπει να του τηλεφωνήσουμε αμέσως, Βέρο, πρέπει να του το πούμε. Τι να του πούμε, ότι η Μπέτη τον απατά. Δεν μου λες, είσαι σίγουρη πως τους είδες αγκαλιά? Ναι, φυσικά και είμαι σίγουρη, χαζή είμαι. Έπρεπε να έβλεπες τι μούτρα έκαναν όταν με είδαν. Βέρο, αν δεν τηλεφωνήσεις εσύ στον μπαμπά, θα του τηλεφωνήσω εγώ. Όχι, καμιά δεν θα το κάνει. Δεν θα του πούμε τίποτα, κατάλαβες? Δεν νομίζεις ότι έχει πολλές στενοχώριες που λείπει μακριά μας? Έφαγα τον κόσμο να σε βρω, Κριστίνα. Και πού δεν έψαξα. Μέχρι και στο γήπεδο της Μπόκα έφτασε η χάρη μου. Α, αυτό δεν το σκέφτηκα. Πάλι καλά. Για πες μου κάτι. Πώς σου έρθει η ιδέα να πας στο ποτάμι? Γιατί όχι? Τι θα πει γιατί όχι? Το ποτάμι στα αγγλικά λέγεται river. Οπότε αμέσως το μυαλό πάει στη River Plate. Α, σταμάτα, χαζέ. Λοιπόν, παιδιά, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την έκβαση των πραγμάτων, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό θα το κρατήσουμε μυστικό ή μπορώ να το λέω? Να το λες αν θες, αλλά δεν θα χρειαστεί. Γιατί όχι? Γιατί έχω ήδη πει σε όλο τον κόσμο ότι έχω μπαμπά. Τι θα λέγατε για μια πρόποση, ε? Πολύ καλή ιδέα. Βεβαίως. Γιατί όχι, ας πιούμε λοιπόν. Για την κόρη μου. Για τον μπαμπά μου. Τι, δηλαδή τώρα η Κριστίνα έχει πατέρα? Ναι, λέγεται Τίτο. Ω Θεέ μου, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη γειτονιά? Γιατί, τι πρόβλημα έχεις? Α, Ειρήνα, σε παρακαλώ, τι ερώτηση είναι αυτή, ω Θεέ μου. Εγώ πάντως χαίρομαι που εμφανίστηκε ο πατέρας της. Μακάρι να εμφανιζόταν και ο μπαμπάς του Κάρωτε. Καλά, καλά. Είτε δεν κάνω μια πρόποση για τους δυναμίτες που αύριο θα κερδίσουν σίγουρα 3 πόντους, ε, Γκαστόν Σίτο, ε? Αυτό δεν είναι σίγουρο, όλα παίζονται. Πώς τα λες, Ειρήνα, είσαι τόσο αθώα. Πώς σας αγαπώ, Ειρήνα. Στάσου, 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 στάσου. Πώς ξέρεις ότι οι τίγρες πούλησαν το παιχνίδι? Ναι, μπαμπά, ο Αλφόνσο θα τους πληρώσει για να πάρει τους πόντους. Μα τι πράγματα είναι αυτά, δεν είναι δυνατόν? Ναι, δεν ξέρεις πως έχουν δημώσει τα παιδιά. Καλά, το φαντάζομαι, αλλά πώς σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω. Να, κάτι τέτοιοι τύποι καταστρέφουν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα πάμε να παίξουμε όπως πάντα, Ντιέγκο, μη σας νοιάζει. Θα διασκεδάσετε και θα νικήσετε στον αγώνα σαν να μην τρέχει τίποτα. Καλά, αλλά δεν μπορούμε να τους καταγγείλουμε? Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζονται αποδείξεις. Πρέπει να έχουμε μάρτυρες. Σωστά, και ο Γκαστόν είπε να μην πούμε τίποτα γιατί θα τον σκοτώσουν. Καλά, ηρέμησε, Ντιέγκο, ηρέμησε. Εμείς θα παίξουμε όπως πάντα. Πού να πάρει? Μα πώς διάολο το κάνει αυτό το πράγμα? Τι νόημα έχει να πηγαίνουν να παίξουν σε έναν αγώνα που είναι κανονισμένος από πριν? Ποιος ο λόγος να το κάνει? Ποιος είναι ο λόγος? Τι, για ποιο λόγο μιλάς, μπαμπά? Οι δυναμίτες δεν έχουν λόγο ούτε λογική. Είναι παράλογοι. Έχεις δίκιο, Ντιέγκο, έχεις δίκιο. Κοίτα, Μπέτη, θέλω να σου πω κάτι. Σ' ακούω. Τι ακριβώς θέλεις να μου πεις? Ξέρεις, το σκεφτόμουν όλη τη νύχτα. Αλλά δεν ξέρω πώς να σου το πω. Πες το όσο πιο απλά μπορείς. Σ' ακούω. Κοίτα, ξέρω ότι ποτέ δεν μου το ζήτησες. Αλλά εγώ είμαι πρόθυμος να σε παντρευτώ. Ε? Γιατί δεν απαντάς? Δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνεις τέτοια πρόταση τώρα. Ένα, για να πάρει η Κριστίνα το όνομά μου, ε? Κοίτα, Τίτο, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Η Κριστίνα έχει όνομα, το δικό μου. Ναι, αλλά... Κοίτα, Τίτο, άκου. Μπορεί να συνέβει κάτι μεταξύ μας. Αλλά πάει πολύ καιρός από τότε. Τώρα είμαι ερωτευμένη με άλλον. Καταλαβαίνω. Ωραία. Εκτιμώ πολύ την πρότασή σου, αλήθεια. Στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου, την εκτιμώ πολύ, αλλά θέλω Τίτο να καταλάβεις ότι όλα αυτά τα χρόνια υπέφερα πολύ, και όταν λέω πολύ το εννοώ. Και μόνο ένας άντρας μπόρεσε να με βοηθήσει. Και αυτός ο άντρας είναι ο Γκίλ. Ξεκίνα ζέσταμα, πάμε. Πάμε, παιδιά, ζέσταμα. Ελάτε λοιπόν, πάμε, πάμε. Όχι, σταμάτα, επιτέλους, τι θέλεις? Θέλω σεβασμό, ε. Σήμερα δεν είμαι αναπληρωματικός παίκτης, είμαι αναπληρωματικός προπονητής. Παιδιά, πάμε, αφού αντέχουμε τούτον, οι τρικολόρε θα μας φανούν παιχνιδάκι. Να τους ακίσουμε τους τρικολόρε. Να παίξουμε τόσο καλά που από τρικολόρε θα γίνουν μονόκροτες. Έτσι μ' αρέσει. Να μπαίνετε στο γήπεδο με κέφι. Α,
Και μη φανταστείτε ότι δεν θα είναι στο πάγκο τα Ρουσίτα για να σας βοηθήσει όπως πάντα, γιατί διαφορετικά θα χάσετε το κέφι σας και θα σας πάρει από κάτω. Άντε να κάνεις ντους τα Ρούσα. Ντους να κάνεις εσύ. Αλλά μετά τον αγώνα. Τώρα να μπείτε στο γήπεδο με κέφι που να πάρει για να διασκεδάσετε. Καταλάβατε επιτέλους, άντε. Τα Ρούσα, τι λες, ποιος γιατί γελάτε. Τα Ρουσίτα, είναι η ιδέα μου ή με μιμήσε. Όχι κύριε Λουτσέρο, όχι, πώς να σε μιμούμε. Εσύ είσαι αμίμητος, σαν τον Ταρουσίτα. Α, είπα και εγώ, τώρα ησύχασα. Ναι, και πολύ καλά έκανες. Κοίτα, τα παιδιά έχουν κίνητρο, οπότε η αρχή έγινε. Είδες τι καλά που μιμούμε τον Μπαμπίνο Βέιρα. Άσε με σύμφω λοιπόν, άντε! Τα Ρούσα, τα Ρούσα! Κόφτο τρελέ, θες να κουφαθώ σαν εσένα, άντε! Τα Ρούσα, 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 τα Ρούσα! Φέτε. Ωραία. Άμυνα παιδιά, άμυνα θέλω. Άμυνα παιδιά, προσέξτε. Κόκκινο σε πάσα, έτσι, έτσι. Κοκκινή να αφήνεις την μπάλα. Προσοχή. Προσοχή σου είπα. Προσοχή. Ωραία, ωραία, ωραία. Ράτα, δυνατά, δυνατά. Ράτα, πάμε, πάμε. Ελάτε, παιδιά. Τι έγινε. Ωραία, κόκκι. Ωραία. Έλα, έλα, μόνος σου. Ωραία. Ωραία. Έλα, κόκκι, πάσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Συνεχίστε, ωραία. Έλα, πάμε παιδιά, πάμε. Πάμε κόκκι, έλα. Έλα καροτέλα. Έλα φέντε, έλα, έλα φέντε. Ωραία, 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 πάμε, πάμε κόκκι. Α, κόκκι. Πάμε τώρα. Μη φοβάστε παιδιά, δυνατά. Δυνατά, δυνατά, άμυνα. Πάμε παιδιά, πάμε, μπράβο κόκκι. Πάμε! Πάμε παιδιά! Προσέξτε παιδιά, πάμε! Πάμε! Έλα κόκκι, έλα, έλα ανέβα! Αυτό είναι γκολ! Πάμε, μπράβο, αυτό είναι παιδιά! Ωραία, 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 ωραία. Ωραία παιδιά, έλα στις
θέσεις σας, πάμε στις θέσεις σας, μη χαζεύετε, πάμε, πάμε. Εδώ τα νόστιμα σάντουιτς, εδώ τα νόστιμα σάντουιτς. Τι κρίμα, τι αδικία. Τι έπαθες γυναίκα? Τι να μην τι έπαθα, δεν χάνουμε. Μάλλον αγώνα παρακολουθείς, εμείς κερδίζουμε. Μπράβο. Πάμε, 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 παιδιά. Προσοχή, Φέντε, προσοχή. Προσοχή, μη βιάζεσαι. Ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, έλα, πάμε. Ψύχρεμα, παιδιά, ψύχρεμα. Πάμε. Άγιε Νικόλα, Άγιε Νικόλα, κάνε τον Κάροτ να τα δώσει όλα. Μη χαζεύετε, παιδιά, μη χαζεύετε. Μη χάνετε την μπάλα. Μπράβο, Άξελ, μπράβο, αυτό είναι. Άντε, τρέχα, Κάροτ. Πάνω του, Σκόκι. Πίεζε, Ράτα, τρώγε. Τρώγε μπόκα! Α, όχι! Τι λέω! Κοίτα μη φας τα γκολ, ε! Μπράβο, Κάροτ, μπράβο! Πάμε, παιδιά, έλα, Φέντε, έλα, έλα. Γκολ! Ωραία! Τι γκολάρα! Σιγά, Φινίτα, σε παρακαλώ, άσε με, άσε με, Φινίτα, άσε με, σου είπα! Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στις θέσεις σας. Ωραία, ωραία. Μπράβο, Φέντε. Πάμε, Κάροτ. Πολύ ωραία, παιδιά, μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Πάμε, ημίχρονο. Ελάτε, πολύ ωραία. Μπράβο, καταπληκτικός αγώνας. Πολύ καλός, αλλά η ατρόμητη είναι καλύτερη. Ήμουν τώρα. Και τι μαγικά κάνει με την μπάλα ο Κόκκι και ο Φέντε, σουτάρει τέλεια. Κανείς δεν του σταματά, ε. Α, για να σου πω, δεν λες τίποτα για τον εγγονό μου. Ποιος είναι? Πώς! Ο Κάροτ, ο κοκκινομάλης. Α, ο Κάροτ, ο Κάροτ είναι απίθανος. Τους έκανε γυαλιά καρφιά. Τι έκανε ζημιές, δεν πληρώνω τίποτα γι' αυτόν. Τι λέτε τόση ώρα? Σιγά, σιγά τον αγώνα. Αν έπαιζα εγώ, αντί για 2-0 θα κερδίσαμε 6-0. Και γιατί δεν παίζεις τα ρούσα? Γιατί δεν παίζω? Γιατί στην Ομοσπονδία δεν επιτρέπεται να βάζεις τόσα πολλά γκολ σε μια ομάδα. Γι' αυτό με έχουν έξω. Ατρόμητοι πρωτάθλητες, ατρόμητοι πρωτάθλητες, θα φάτε πάλι τα άτα. Όχι, 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 μην το πεις. Όχι, όχι. Φινίτα! Γεια! Μας δίνεις μια γκάσουσα για την Κριστίνα? Με κοίτα, θα πιεις κάτι? Ναι, θα πιω ένα καφεδάκι. Α, και για μένα ένα τότε. Έφτασα. Ευχαριστώ. Ορίστε, πάρε. Μαρού, θα πιεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Πλήρωσα εγώ. Γιατί? Γιατί έτσι? Ήθελα να κεράσω εγώ. Ε, καλά. Τώρα πάει, πλήρωσα. Ορίστε, άλλη φορά εσύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μα πες μου κάτι, Φινίτα. Ναι. Δεν είπες ότι θα ερχόταν ο Γκίλ? Ναι, τηλεφώνησε πριν από λίγο, καθυστέρησε, αλλά θα έρθει όπου να είναι. Πάμε, παιδιά, έτσι. Προσέξτε. Πάμε, παιδιά, προσέξτε. Πάμε πιο γρήγορα, γρήγορα. Προσέξτε, παιδιά. Όχι, Διέγκο, όχι.
Άντε παιδιά, παίξτε όμορφα. Πάμε, 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 τι έχετε πάθει? Προσοχή, προσοχή. Άξε την μπάλα. Δεν πειράζει παιδιά. Πάμε, ελάτε, ελάτε, συγκεντρωθείτε, ελάτε. Δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Συνεχίζετε το παιχνίδι, μην το βάζετε κάτω. Προσέξτε την άμυνά μας, μην σταματάτε. Χοντρέ, πάει σάντιτς αν πεινάς κι άλλο. Μην πας κι άλλα γκολ, άντε. Δίνεις ένα σάντιτς κύριε Βίκτορ. Δεν μπορώ κύριε Αρτούρο, τρώω τώρα. Παιδιά, πάμε, πάμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Έλα, Κάροκ. Προσέξτε, παιδιά, προσέξτε. Άμυνα, άμυνα. Ωραία, Κάροκ. Αυτό είναι, μπράβο Κάρο, μπράβο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ Αγιετίτο που έβαλε γκόλο Καροτίτο. Έτσι Παπίτο. Ωραία παιδιά, ωραία αυτό είναι. Πάμε στις θέσεις σας εμπρός. Πάμε. Δεν πειράζει παιδιά. Έλα Μπόκα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, πόσο είμαστε? Είμαστε 3-2. Τότε κερδίζουμε. Ναι, βέβαια. Παιδιά, πάμε, πάμε. Μπράβο Κόκκι, αυτό είναι, αυτό είναι. Πάμε παιδιά. Γκολ, μπράβο Άξελ. Γκολ. Γκολ, γκολ. Άσε με, θα με σκάσεις, άσε με, σου είπα. Άσε με, άσε με. Γκολ. Γκολ, άσε με φιλίτα. Άσε με. Πάμε Κόκκι, πάμε, πάμε, πάμε. Α, όχι έτσι Κόκκι, όχι. Ωραία, αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ναι. Έληξε, μπράβο. Ωραία. Παιδιά. Πολύ ναι. Ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έληξε ο αγώνας κύριε διαιτητή. Ναι, βέβαια, έληξε. Ναι, έληξε τα ρουσίτα, έληξε παιδί μου, έληξε. Σίγουρα, σίγουρα έληξε κύριε Λιτζέρα. Σίγουρα. Λοιπόν, Ταρουσίτα, χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενο επειδή νίκησαν οι φίλοι σου και ας μην έπαιζες εσύ σήμερα. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Ή καλύτερα, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Γιατί? Γιατί αν έληξε ο αγώνας, σημαίνει ότι έληξε μαζί και η τιμωρία μου. Μπορώ να παίξω κύριε Λουτσέρο! Μπορώ να παίξω! Α, που να πάρει! Για το ίδιο πάει και βάλτε το αυτό στο μυαλό. Χαζί και δυναμίτες πηγαίνετε πια στο καλό. Για το ίδιο πάει
που πρόλαβα και ήρθα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, σου τέλεια η ατρόμητη. Κιλ, τι έκπληξη! Πώς είσαι! Μια χαρά. Τι ομαδάρα είστε εσείς, απίθανος αγώνας. Συγχαρητήρια, μπράβο. Και εμένα με συγχαρείς. Τελείωσε η καταδίκη μου τώρα πια. Τι, τι, τι. Εννοούσα η τιμωρία μου. Ομάδα τα ρούσα. Μπαμπά. Κούκλες μου. Μου είστε καλά. Τι κάνετε, η Μπέτη που είναι, θέλω να τη φιλήσω. Δεν ξέρω που είναι. Η Μπέτη έρχεται, είναι στην τουαλέτα. Ο κύριος. Να σας συστήσω, είναι ο Τίτο, ο μπαμπάς μου. Ο ποιος? Είναι ο μπαμπάς της Κριστίνα. Ναι, και θα παντρευτεί την Μπέτη. Μπαμπά, θα κανόνισαν πίσω από την πλάτη σου. Ολέ ολά, ολέ ολά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι.